Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο PlanAdvisor. Παρακολουθώντας τις μετεωρολογικές προβλέψεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παγετού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Γι' αυτό θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Όλοι ξέρουμε ότι τα κρύα του χειμώνα κάνουν καλό στην ελαιοκαλλιέργεια, όμως όχι παγετή. Οι παγετοί μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλες ζημιές έως και ολοκληρωτική καταστροφή δέντρων. Οι θερμοκρασίες που προκαλούν ζημιά στον ελαιόνα είναι οι θερμοκρασίες κάτω του πλην 4 βαθμούς Κελσίου που καταστρέφουν ανθοφόρους οφθαλμούς, φύλλα και μικρούς νεαρούς βλαστούς. Μεγαλύτερες ζημιές δημιουργούνται στους πλην 7 βαθμούς Κελσίου, όπου έχουμε νέκρωση μεγαλύτερων βλαστών και νέκρωση ακόμη και βραχίων. Ενώ κάτω των πλην 10 βαθμών Κελσίου τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, γιατί δημιουργούνται ζημιές σε κορμούς και σπανιότερα ακόμα και στις ρίζες. Όπως καταλαβαίνετε, ολοκληρωτική καταστροφή δέντρων και απώλεια φυτικού κεφαλαίου. Το μέγεθος της ζημιάς εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία και το πόσο ανθεκτική είναι στις χαμηλές θερμοκρασίες, το βλαστικό στάδιο των δέντρων, αν είναι στο λίθαργο ή αν έχει ξεκινήσει η νέα βλάστηση, την ηλικία των δέντρων, το πόσο γρήγορα έπεσαν οι θερμοκρασίες και το πόσο θα κρατήσει ο παγετός, όπως επίσης και από τη σύσταση του εδάφους, τα ζυζάνια, την υγρασία και τον άνεμο. Σε περιοχές και σε χτήματα τα οποία είναι ευαίσθητα στον παγετό, θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προσέχουμε τη λίπανσή μας και δεν κάνουμε υπερβολές στο άζωτο, ούτε εφαρμόζουμε αζωτούχα λιπάσματα το φθινόπωρο, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά. Οι αζωτούχες λιπάνσεις γίνονται πάντα προς το τέλος του Φλεβάρι με αρχές Μάρτη, μετά το πέρας των παγετών δηλαδή. Προσέχουμε επίσης τα ποτίσματά μας σε επικίνδυνες περιοχές και περιοχές που κινδυνεύουν από παγετούς, σταματάμε τα ποτίσματά μας τον Οκτώβριο. Τα όψιμα ποτίσματα καθυστερούν την είσοδο των δέντρων στο λίθαργο με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο ζημιάς από παγετούς. Επίσης, πολύ σημαντικό το κλάδεμα. Το φωνάζουμε. Σε περιοχές με χειμωνιάτικους παγετούς, κλαδεύουμε όψιμα, τέλος του χειμώνα, ώστε να έχουν περάσει οι παγετοί. Πρώιμα κλαδέματα εξασθενούν τα δέντρα και τα εκθέτουν ακόμα περισσότερο σε κίνδυνο. Όσο αυστηρότερο το κλάδεμα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι ζημιές. Τέλος, μελέτες έχουν δείξει ότι ζυζανιοκτονία, καταστροφή ή κόψιμο ζυζανίων επιδρά θετικά στην αντοχή των δέντρων στους παγετούς, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του εδάφους. Τα χτήματα που βρίσκονται σε λάκους ή πεδιάδες και αυτά που εκτίθονται στο βορρά είναι πολύ πιο επίφοβα σε ζημιές παγετού. Παγετοί γύρω στους πλην 4 βαθμούς Κελσίου μπορεί να προκαλέσουν ξηράνσεις νεαρών βλαστών από τις κορυφές, οι οποίες μοιάζουν με κάψιμο, όπως επίσης και σχισίματα, κυρίως σε μικρούς νεαρούς βλαστούς. Τα συμπτώματα αυτά ακολουθούνται από έντονη φυλλόπτωση. Εντονότεροι παγετοί προκαλούν σχισίματα και σε μεγαλύτερους βλαστούς, ενώ έχουμε και μεταχρωματισμό του φλοιού και του ξύλου από πράσινο σε καφέ και αργότερα σε μαύρο. Οι οφθαλμοί καταστρέφονται και η παραγωγή χάνεται. Σπανιότερα σε παγετούς που κάτω των πλην 10 βαθμών Κελσίου ζημιώνεται και ο κορμός, ο οποίος σχίζεται και έχουμε απώλεια φυτικού κεφαλαίου, δηλαδή ολόκληρων δέντρων. Τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε σε περιοχές με παγετούς? Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η επιλογή κατάλληλων ποικιλιών ανά περιοχή αποτελεί κανόνα
Δεν βάζουμε παντού κορονέικες, επειδή μας βολεύει, και προσπαθούμε να επιλέξουμε την κατάλληλη ποικιλία για το χτήμα μας. Όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού, επιλέγουμε ανθεκτικές ποικιλίες στο κρύο ή ακόμα καλύτερα, σε έντονα ευαίσθητα χτήματα, δεν καλλιεργούμε ελιά. Δεν κλαδεύουμε νωρίς, δεν κάνουμε αυστηρά κλαδέματα, μπαίνουμε Μάρτιο για να κλαδέψουμε μετά το πέρας του χειμώνα. Μετά το κλάδεμα ψεχάζουμε με χαλκούχο σκεύασμα μέχρι απορροής για να δημιουργήσουμε μια ανθεκτικότητα στα δέντρα μας, όπως το ίδιο κάνουμε και όταν περιμένουμε παγετό. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν ποτίζουμε μετά το τέλος του Σεπτεμβρίου. Διατηρούμε τα δέντρα μας σε καλή και ισορροπημένη θρεπτική κατάσταση, χωρίς υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις. Κάνουμε μετά τη συγκομιδή μας τη φυλοδιαγνωστική μας ανάλυση και διατηρούμε το άζωτό μας σε τιμές 1,6% έως 1,8% επί του ξηρού βάρους, που είναι φυσιολογικές για την εποχή. Θέμε επάργεια καλίου, η οποία επιβάλλεται, καθώς το κάλιο μπορεί να βοηθήσει και παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των δέντρων στις αδείξιες αυτές συνθήκες. Ψεκάζουμε με χαλκούχο σκεύασμα πριν τον παγετό, εμποδίζοντας την εγκατάσταση βακτηρίων στα δέντρα. Ψεκάζουμε τα δέντρα μας με σκευάσματα που περιέχουν μπεταΐνες, κιτοκινίνες, γλυσίνη, προλίνη, όπως είναι τα εκχυλίσματα φυγιών, ή σκευάσματα πινολίνης, λίγο πριν μας χτυπήσει ο παγετός. Μετά τον παγετό γίνεται εκτίμηση της ζημιάς και ψεκάζουμε άμεσα με χαλκούχο σκεύασμα. Δεν λιπαίνουμε, ειδικά με άζωτο, και φυσικά δεν κλαδεύουμε. Αυτές τις εργασίες τις αναβάλουμε για λίγο καιρό, μέχρι να δούμε την ακριβή κατάσταση των δέντρων μας, και τις κάνουμε μετά την έναρξη της νέας βλάστησης. Το κλάδεμά μας γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη ζημιά, αφαιρώντας τους ζημιωμένους βλαστούς από το σημείο της αναβλάστησης. Σε περιπτώσεις μεγάλης ζημιάς, το κλάδεμα ανανέωσης ή αναγέννησης μπορεί να προκαλέσει να αποτελέσει μονόδρομο. Αυτά λοιπόν για τον παγετό. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ελαιοπαραγωγό Δημήτρη Μήταρο και το farmerevolution.gr για την παραχώρηση αρκετών φωτογραφιών για τις ανάγκες του βίντεο που κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ.